Στα μέγη μου, πώς σου φάνηκε? Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω να πω ότι δεν μου άρεσε και πάρα πολύ και ειδικά το ύφος των Κρητών φέτος θεωρώ ότι είναι λίγο too much. Ειδικά η Ηλιάνα. Ειδικά η Ηλιάνα. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει. Η Ηλιάνα όμως και πέρσι δεν είχε λάβει τα καλύτερα σχόλια. Ενώ ότι πάντα είναι πιο εγωκεντρική, πιο. Δηλαδή, ενώ ότι είναι ένα character, δεν είναι μια πολύ συμπαθητική φιγούρα. Και πάει να την γαμώσει τώρα. Μέγκη, μπράβο. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έχει πάρει έναν άλλο ρόλο φέτος. Δηλαδή. Βγαίνει λίγο πιο επιθετικά, ενώ πέρυσι μιλούσε πιο πολύ για τον εαυτό της και λιγότερο για τα μοντέλα. Φέτος... Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν εσείς ήταν πέρυσι στο παιχνίδι, ποιος Κρητής ήταν ο αγαπημένος σας και ποιος ήταν πιο φιλικός από εσάς, πίσω από τις κάμερες? Εγώ θέλω να πω ότι κανένας από τους Κρητές δεν ασχολιόταν και τόσο πολύ μαζί μας. Δηλαδή δεν είχαμε και μια ιδιαίτερη σχέση με τους Κρητές. Α, ψυχρά, τους βλέπαμε μόνο σε δοκιμασίες. Φιλωτικό είναι το προϊόν. Ακριβώς. Τώρα όμως επειδή είμαι έξω και πέρσι χόρευα στο χορό και δεν ήξερα, δεν το έβλεπα δηλαδή τόσο πολύ. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι παραπάνω reality από show μόδας. Πάντως έχει μεγάλη διαφορά και μπορεί να μας το πει και η Μέγκη ότι συγκριτικά με πέρυσι τα πολύ τσιτατά σχόλια είχαν μειωθεί. Αυτό που αυξήθηκε είναι προσωπικές ιστορίες, το σκληρό reality δηλαδή, με αρρώστιες ενδεχόμενος, με κοπέλες που βλέπουμε. Συγκεκριμένη κοπέλα που είχε και το θεματάκι, αλλοπαικία, σαν δεν κάνω λάθος. Αλλοπαικία, με συγχωρείτε. Είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Και μπράβο τους που πήγε, γιατί ήθελε δύναμη. Είναι κακό να περνάς και κάποια κοινωνικά μηνύματα μέσα από reality. Γιατί, παιδιά, τώρα να το παραδεχτούμε, είναι σκληρό reality. Μέγκη, από τα κορίτσια που είδες, υπάρχει κάποιο κορίτσι που πιστεύεις από αυτά που είδαμε ή από τα χθεσινά ότι μπορεί να προχωρήσει, ότι έχει τα φόντα για να προχωρήσει? Λοιπόν, παιδιά, είναι δύο τα κορίτσια που μου άρεσαν και μπορώ να πω ότι είναι και μοντέλα στις διαστάσεις και σε όλα. Τώρα, δεν διαφωνώ ότι πρέπει να περνάμε κοινωνικά μηνύματα, πρέπει, αλλά εδώ μιλάμε για reality μόδας. Οπότε να μην χάσουμε λίγο την μπάλα. Ποιες σου άρεσαν? Μου άρεσε η Σουζάνα πάρα πολύ. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Και μου άρεσε και η Χαρά η Παπά, γιατί όχι. Να και είπε τη Χαρά Παπά, που είναι η κοπέλα του Μπουράκ. Που είναι η σύντροφος του Μπουράκ από το Κισμέτ. Τον βλέπετε εδώ, τον Τούρκο ηθοποιό, τον Καλονό. Καλά, ήταν αρκετά στημένοι οι διάλογοι. Δηλαδή μπήκε μέσα, είπε ο σύντροφός μου, έκανε η Ηλιάνα και. Του Μπουράκ, του γνωστού. Ήταν όλο φουλ στημένο. Μεξικάνικο σύριαλ ήταν. Μεξικάνικο. Κακοπηγμένο. Δηλαδή πε το μα, εσύ μην το πω εγώ που το ξέρω, α πούμε. Έτσι φαινόταν. Επίση δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Και μάλιστα η Ηλιάνα είπε, δεν ξέρω αυτά τα σύριαλ, τα βλέπει η γιαγιά μου, καλά. Η Ηλιάνα 30 είναι, πόσο είναι, δεν είναι και 10. Ούτε 18. Γύρω στα 30 είναι, τα βλέπει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες και να το σχολιάσουμε. Είσαι αρμονιασμένη? Είναι, όχι, είναι μια πρόταση συμβίωσης. Πού το γνώρισες? Το γνώρισα εδώ, Αθήνα, είχε έρθει με τη δουλειά του. Δεν είναι ακόμα όμως, ηθοποιός. Από πού ήρθε? Τουρκία. Πώς τον λένε, είναι γνωστός? Μπουράκ. Μπουράκ. Όταν λες Μπουράκ, ποιον Μπουράκ λες? Μπουράκ. Το γνωστό. Μπουράκ Χαγί, δεν ξέρω ποιος το γνωρίζει. Πόσο καιρό είστε μαζί? 2,5 χρόνια. Μπράβο, αγάπη. Το ξέρετε, έχεις έρθει σε οντισιόν? Ναι, ξέρω. Είναι σύμφωνος? Πολύ. Γιατί και ο ίδιος έχει κάνει και modeling πιο πριν και γνωρίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μπράβο. Ηλιάνα, πώς είναι ο Μπουράκ, επειδή εγώ δεν τα βλέπω τα τουρκικά. Κούκλος είναι. Αλήθεια. Πάρα πολύ γνωστός. Τον ξέρω από τη γιαγιά μου που βλέπει τουρκικά σειρά. Γιατί μεγάλος είναι και τον βλέπει η γιαγιά σου? Είναι λίγο μεγάλος, νομίζω είναι γύρω στους 40. Σαν και εμένα. Δηλαδή. Και μεγάλος δηλαδή. Τίποτα, νεότατος. Ναι, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Είστε στο ζευγάρι. Είναι τέλειο μαζί. Έχεις άγχος? Το στήθο είναι δικό σου, φυσικά. Δικό μου, ναι. Δικό σου. Τι σου τυχαίνει φορά στο νούμερο? 75D. Τι, έχει στήθο? Έχω. Δεν πειράζει. Είδαμε και με τον φίλο στον Μπουράκ. Είστε πολύ ωραίοι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καταπληκτικοί. Δεν το χάσα πριν. Πού γνωριστήκατε? Αθήνα εδώ πέρα. Είχε έρθει για δουλειά, ήταν στο θέατρο. Ναι, θέλω να μα πει την πρώτη γνωριμία πώ έγινε. Πες. Δεν είναι από τις φοβερές πρώτες γνωριμίες, στα Μπουζού και ήμασταν σε μια κοινή παρέα. Και τον είδα και λέω στην παρέα μου, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο άντρας. Ήταν εκεί πέρα πάρα πολύ. Αλλά δεν ήξερες ότι είναι ηθοποιός? Δεν τον γνώριζα. Οπότε κάπως έτσι τον είδα, με κοιτούσα, δεν κοιτούσα. Κάποια στιγμή μιλήσαμε και ήταν πάρα πολύ έντονα από την αρχή, αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το στήθος. Η λεκάνη είναι λίγο πιο ανοιχτή και τα πόδια λίγο, δηλαδή αυτό το κομμάτι από εδώ σε εδώ είναι λίγο πιο. Σε εισαγωγικά βαρύ από αυτό που θα προτιμούσα εγώ. Είσαι πραγματικά πολύ όμορφη. Το πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σου πω ναι. Έχεις καταπληκτικό πρόσωπο, πολύ ωραίο προφίλ. Θα είναι ναι και από μένα. Το σεξ απειλ σου είναι τόσο σωστό. Yes. Πέρασες. Ναι.
Τον Μπουράκι είχε δίπλα. Ναι, πάτησαν όλοι Θέμη. Ο Θέμης δεν το είδε χθες. Πάτησαν ναι, όλοι, να ξέρετε. Ως και την είπε η Λιάννα, έχω πάει και εγώ με Τούρκο. Ξέρετε. Πέρυσι έτσι έχει μείνει κάποια κατάλληλη. Ότι ξεκίνησε με αυτό. Και εγώ με τον Μπουράκ. Φαντάζεσαι και με τον Μπουράκ. Ήμασταν μία η πρώην και η μην. Ξεκίνησε με αυτό. Με εκεί σου άρεσε η χαρά. Μου άρεσε, αν και. Okay. Μου άρεσε σε σχέση με όλες αυτές που είδα χθες. Όχι ότι και η χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι. Και ότι και η χαρά της ακούγεται. Να μου πεις τώρα ειλικρινά για τα μοντέλα. Είναι μια κούκλα με ένα πάρα πολύ θηλυκό. Στο πρόσωπο μου άρεσε πολύ θηλυκό και γυναικείο σώμα. Αλλά όλα τα κορίτσια που είδα χθες το τρώγανε το φαγάκι τους. Ενώ μια χαρά φυσιολογικά γυναικεία σώματα. Αλλά για μοντέλο δεν πρέπει να είσαι λίγο πιο στεγνή ή κάνω λάθος. Βεβαίως. Πρέπει να είσαι πιο στεγνή, εννοείται. Παιδιά, στην Κωνσταντινούπολη ζει. Έχει τρελαθεί σαν και πάτη. Δεν τρελαίνεται. Θεωρώ ότι στην πορεία, επειδή και εμείς όταν μπήκαμε δεν ήμασταν και 100% στεγνές. Εσύ είχες σκυλάκια μετά. Όχι, εγώ βέβαια είχα κάνει και 4 μήνες γυμναστική, είχα προετοιμαστεί. Είναι λίγο αγύμναστες, αυτό ήθελα να πω. Όχι, είναι λίγο αγύμναστες. Έχει και μεγάλη λεκάνη. Όμως ο σκουλός του είπε αυτό. Έχει και στήθος. Όμως ο σκουλός του είπε αυτό. Σωστά. Ο σκουλός τα είπε όλα. Ότι πρέπει να χάσουν πόντους για να μπουν έτσι σε πιο μοντελέντο σε αυτό το πρόγραμμα. Μην παρεξηγηθούμε, είναι κούκλες. Τα σώματα είναι πολύ φυσιολογικά. Αλλά αν θέλουμε να δούμε πασαρέλες, αν είναι να γίνουν καγιά. Γιατί καγιά είναι μοντέλο. Απλά μας έκανε και εντύπωση ότι στην κοπέλα την πρώτη, νομίζω, είπαν ότι είναι plus size. Μετά στην κοπέλα με την αλοπαικία από την Κρήτη, που επίσης είναι πιο juicy, της είπαν, δεν της είπαν τίποτα ξανά. Της είπαν απλά χάσε κιλά. Δηλαδή, κάπως υπήρχαν αντιφάσεις στην κριτική. Θα μου πεις λογικό είναι. Αντιφάσεις ήταν γιατί θα έπρεπε να υποστηρίξουν ότι έχουν βάλει ένα reality story μέσα. Next top model χωρίς Μέγκη. Δεν έχει. Και μην ψάχνετε να την βρείτε, γιατί γι' αυτό την έχουμε εδώ. Μην το δείτε καν. Βλέπετε, μπορεί να ευτυχείτε.